Δίνουμε το λόγο τώρα στον κύριο Κοσμά Ευστρατίου από την εταιρεία Αλφα με θέμα modulator και transmodulator της Polytron. Καλησπέρα και πάλι. Είμαι ο Κοσμάς Ευστρατίου, εκπροσωπώ την Αλφα ΕΠΕ, μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 1989 και δραστηριοποιείται σε τρία υποκαταστήματα. Δραστηριοποιούμαστε στο alarm, στο CCTV και στο TVSAT. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το TV. Αλλά το κεντρική διάθεση είναι η αρχή της εταιρείας και οι σταθερές τιμές του δημοκαταλόγου. Ξεκινάμε λοιπόν την ομιλία για την Άντρων με αποκλειστική διάθεση, γι' αυτό και το Άντρων Ελλάς. Έχουμε φυσικά και την Polytron, που είναι μια γερμανική εταιρεία, με 5 χρόνια εγγύηση στα υλικά της. Ξεκινάμε με τις κεραίες της Άντρων που έχουν ένα πρωτοποριακό δίπολο, η μικρή HD28 με φίλτρο LTE και E2, στη βαρύ κατασκευή, πρωτογενές αλουμίνιο. Τα καλώδια μας, το Α16 και το C18, με καθαρό αγωγό χαλκού. Και το Α16 είναι A-class, έχει διπλή θωράκιση. Ενισχυτές κεντρικής. Ενισχυτές του με φίλτρο LTE φυσικά. Ενισχυτές γραμμής με στάθμη εξόδου 118 dB και φυσικά ενισχυτές διαμερίσματος. Διακλαδωτές και διακλαδωτές ιστού στεγανούς, 2, 3 και 4 εξόδων. Ψηφιακούς διαμορφωτές HD στα 1080. Εδώ θέλω να σταθώ στο DM190. Έχει μία είσοδο HDMI και info channel στο USB. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ή το ένα ή το άλλο. Και το DM4HD που δουλεύει με 4 HDMI. SD διαμορφωτές δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος ακόμη, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει στην κάμερα της εταιρείας. Και πάμε σε compact list για τα ξενοδοχεία. Εδώ έχουμε ένα μεταλλάκτη transmodulator που μετατρέπει το DVB-C, DVB-C2 σε DVB-TAF. Έχει θύρα USB που χρησιμοποιείται σαν info channel. Παίρνει 4 transporter από ένα δορυφόρο ή από 4 ανάλογα. Μας δίνει έξοδο 100 μικροβολτ. Δεν δουλεύει αυτό. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα ότι παίρνουμε διάφορα κανάλια από 4 διαφορετικούς transporter. Είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση και κατευθύνουμε όσα κανάλια θέλουμε, αντίστοιχα σε όποιο κανάλι που έχουμε προεπιλέξει εξόδου. Το μόνο που προσέχουμε είναι να μην μας φύγει ο έλεγχος του bandwidth, αρκεί για να μην αρχίσουμε να έχουμε κολλήματα στα κανάλια. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση. Προσθέτουμε ή αφαιρούμε οποιοδήποτε κανάλι, είτε από την χρήση του υπολογιστή μας μέσω από USB σύνδεση, είτε από το ίντερνετ μέσω δικτύου. Και πάμε στην Polytron, που είναι, είπαμε, μια γερμανική εταιρεία με 5 χρόνια εγγύηση στους ενισχυτές της και στα περισσότερα υλικά, με 4-5 εισόδους και 113-120 μικροβολτ στην έξοδο. Είναι 38, 40 ή 44 dB gain. Ενισχυτές γραμμής μεγάλους, διακλαδωτές και taps, μπρίζες, εδώ θα ήθελα να σταθώ στην DTS-0, είναι μία μπρίζα με 2 SAT, μας δίνει λύσεις πολλές, πολυδιακόπτες stand-alone, πάλι πολυδιακόπτες, πολυδιακόπτες Cascade
διάφορα εξαρτήματα του πολυδιακοπτών, το Cascade. Διαμορφωτής full band αναλογικός. Δυστυχώς χρειάζεται ακόμη. Δεν γίνεται αλλιώς. Και ψηφιακοί διαμορφωτές της Polytron. Headens. Transmodulator και Headens Modulator. Συστήματα διανομής μέσω οπτικών ινών και πολύ σύντομα μας φέρνουν οπτικό σύστημα διανομής, όπως και οπτικούς αναμεταδότες. Οι τρεις κατευθύνσεις της εταιρείας μας, δεν έχω να σας προτείνω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον κύριο Κοσμάη Στρατή από την εταιρεία Αλφα.